Επόμενη ερώτηση, τι πραγματικά γιόρταζαν στην Ανάσταση του Αδόνιδος και στα Διονυσιακά μυστήρια στην αρχαία Ελλάδα. Η Ανάσταση στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, είχε καθαρά πνευματικό χαρακτήρα, καθώς είχε να κάνει με την Ανάσταση του Πνεύματος και της ψυχής του κάθε ανθρώπου που βγαίνει από τον δρόμο της κακίας και ακολουθεί τον δρόμο της αρετής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην αρχαία Ελλάδα η Ανάσταση ήταν καθαρά προσωπική πνευματική δουλειά του καθενός. Γι' αυτό το λόγο εκείνη την περίοδο είχαν διάφορες μοιήσεις που βοηθούσαν τους ανθρώπους να αναστήσουν το πνεύμα τους και να αναγεννηθούν. Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις αυτό, για να φτάσεις στην πνευματική Ανάσταση, είναι να μπεις στον δρόμο της αρετής και να ακολουθείς και να πρεσβεύεις τις αρετές έμπρακτα. Είναι όλα αυτά που έχουμε αναλύσει σε δεκάδες βίντεο. Οπότε καταλαβαίνετε στο σήμερα πού ακριβώς είναι το νόημα να λένε όλοι Χριστός Ανέστη, ότι αναστήθηκε ο Χριστός, όταν η ουσία της μοίησης είναι να αναστηθεί πνευματικά ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, λένε όλοι καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη, τον Ατάλο, και βλέπεις ότι περισσότεροι ακολουθούν ξεκάθαρα τον δρόμο της κακίας. Άρα για ποια Ανάσταση του Πνεύματος μιλάμε? Γιατί οτιδήποτε κακό και αν γεννάει ο άνθρωπος προέρχεται από την τιτανική του φύση. Από την φύση που δεν έχει λογική, γι' αυτό την έλεγαν οι προγονείς μας και άλογη φύση. Είναι η θνητή φύση του ανθρώπου που γεννάει όλα τα πάθη, που αυτά τα πάθη δημιουργούν δεσμά, αυτά τα δεσμά δημιουργούν πάρα πολλές αδυναμίες, αυτές οι αδυναμίες δημιουργούν πάρα πολλές ελλείψεις και πάρα πολλές μορφές κακίας. Άρα πώς γίνεται να λέει κάποιος Χριστός Ανέστη και να γιορτάζει την Ανάσταση, όταν ακόμα θρέφει φθόνο, μίσος, μυσαλλοδοξία, εγωισμό μένος, δειλία, θρασιδηλία, παθητικότητα, νοχελικότητα, οκνηρία, λαγνία, λεμαργία, απληστία, ανανδρή, εγωιστική τοξικότητα και να ακολουθεί οποιαδήποτε μορφή κακίας και οποιαδήποτε μορφή ψεύδους και αν υπάρχει. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος που είναι μέσα στην άλογη φύση, οδηγεί τη ζωή του από την τιτανική του φύση? Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος, εφόσον ακολουθεί τον φαύλο δρόμο της κακίας, να πετύχει κάποια ανάσταση στο πνεύμα του? Άρα εν ολίγης καταλαβαίνετε ότι περισσότεροι άνθρωποι στο σήμερα γιορτάζουν και δοξάζουν κάτι που δεν μπορούν να πετύχουν οι ίδιοι πνευματικά. Είναι λες και το κάνουν όλο αυτό γιατί το βλέπουν σαν γιορτή, που μαζεύονται όλοι εκεί πέρα, ανάβουν λαμπάδες τι κάνουν τον Ατάλο και μετά έρχεται το φαγοπότη, το γλέντι, τον Ατάλο. Δηλαδή, τι σχέση έχει όλο αυτό με την Ανάσταση του Πνεύματος? Που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι κακό το να γιορτάζεις, το να απολαμβάνεις τη ζωή, το να ζεις τη ζωή σου, ρε φίλε, στο έπακρον. Αλλά φυσικά για να απολαύσεις τη ζωή σου στο έπακρον, θα πρέπει να έχεις σοφροσύνη, δηλαδή να ακολουθείς όλες τις επιθυμίες σου με ένα άριστο μέτρο. Καθώς αυτό σημαίνει σοφροσύνη. Και ο σόφρον άνθρωπος είναι αυτός που ελέγχει όλες τις επιθυμίες του και δεν τον ελέγχουν αυτές. Εν ολίγης, οποιαδήποτε γιορτή χαράς και αγάπης για ζωή είναι κάτι πολύ καλό. Το θέμα όμως είναι ότι περισσότεροι από όλες αυτές τις γιορτές κρατούν μόνο το ελιστικό στοιχείο και έχουν χάσει παντελώς το πνευματικό στοιχείο που είναι και το πιο ουσιαστικό. Όπως λέμε συνέχεια παιδιά, η αφύπνιση ταυτίζεται με τη συνειδητότητα. Όσο περισσότερο αφυπνίζεται ένας άνθρωπος επειδή ακολουθεί τον δρόμο της αρετής και φεύγει από το φαύλο δρόμο της κακίας, που είναι ένας δρόμος του ψεύδους που σε κρατά μέσα στη λύθη, μέσα στην άγνοια, μέσα στο σκοταδισμό, όσο περισσότερο αφυπνίζεται ένας άνθρωπος λοιπόν, τόσο περισσότερο συνειδητός γίνεται. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν αυτή την περίοδο της Άνοιξης που έκαναν πολλά διονυσιακά μυστήρια και τα μυστήρια του Αδόνιδος ουσιαστικά περνούσαν διάφορες μοίησεις, διάφορες καθάρσεις, ώστε να φτάσουν σε αυτή την πνευματική ανάσταση, σε αυτή την πνευματική αναγέννηση. Ο άνθρωπος λοιπόν που το πετυχαίνει αυτό και έχει τον πλήρη έλεγχο στην άλογη φύση του, στην τιτανική του φύση, ουσιαστικά προσεγγίζει τον ανώτερο εαυτό του. Ουσιαστικά ανεβάζει την πνευματική του συχνότητα. Κάτι που έχω θίξει και έχω αναλύσει σε δεκάδες βίντεο. Γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητός, πρωτίστως για τον εαυτό του, κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, σε μεγαλύτερο βάθος, γνωρίζει καλύτερα τα προτερήματά του και τις ελλείψεις του, έτσι μπορεί να περιορίσει τις ελλείψεις του και να ενισχύσει, να αυξήσει τα προτερήματά του, ώστε να προοδεύει σε αυτή τη ζωή, να αναπτύσσεται πνευματικά και να πετυχαίνει όποιον στόχο και αν θέτει. Οπότε εν ολίγης, η συνοτροπία και ο ρόλος των μυστηρίων της Ανάστασης, ακόμα και στο σήμερα που είναι πολύ υποδιέστερα όλα αυτά τα μυστήρια από το πώς γινόντουσαν και πραγματωνόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα, ο ρόλος τους θεωρώ ότι πρέπει να είναι και πρέπει να προάγουν να γίνει το κάθε άνθρωπος καλύτερος και να οδεύει όσο περισσότερο γίνεται προς τον ανώτερο εαυτό του, προς την ανώτερη έκδοση του εαυτού του. Αν δεν το προσεγγίζει αυτό ένας άνθρωπος ούτε στον ελάχιστο βαθμό,
τότε πώς μπορεί να λέει Χριστός Ανέστη? Δηλαδή, γιατί να λες κάτι που δεν κάνεις πράξη? Γιατί αν το πάρουμε και στη μυσταγωγία των Χριστιανών, ο Χριστός συμβολίζει τη χριστική συνείδηση. Είναι η συνείδηση που αποκτά ο κεχρισμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει λάβει το θείο χρίσμα από το θείον. Άρα καταλαβαίνετε πως όλη η διαδικασία και όλο το μυστήριο αναφέρεται καθαρά σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή τι κάνει ο κάθε άνθρωπος με την ψυχή του. Το τίτλο Χριστός στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, μπορούσε να τον πάρει μόνο ένας πραγματικά χρησμένος άνθρωπος από το θείον. Μία πάρα μα πάρα πολύ καθαρή ψυχή που προσέγγιζε την ολοκλήρωσή της, την τελειοποίησή της, την εκθέωσή της. Και ουσιαστικά ο στόχος αυτών των μυστηρίων ήταν αυτό που σου λένε και οι Χριστιανοί. Το ότι εφόσον μια ψυχή γίνει πραγματικά αγαθή και ενάρετη και απαλλαγή από την άλογη θνητή φύση, θα πατήσει τον θάνατο και θα κερδίσει την αληθινή αθάνατο ζωή. Αυτό που και οι Χριστιανοί ισχυρίζονται ότι έκανε ο Χριστός. Οι αρχαίοι Έλληνες μύστες ιερείς λοιπόν μας έλεγαν ότι για να κερδίσει μια ψυχή την αθανασία της θα πρέπει να τελειοποιηθεί. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται πολλούς ένσαρκους βίους. Αλλά εφόσον ακολουθεί τον δρόμο της αρετής, αποκτά ανελεκτική πορεία και όσο ακολουθεί τον δρόμο της αρετής, τόσο καλύτερη γίνεται η ζωή της στον ένσαρκο βίο, καθώς προσεγγίζει ή κατέχει, βιώνει δηλαδή την ευδαιμονία της, βγαίνει δηλαδή σιγά σιγά από τον δρόμο της κακίας, την λύθη και την άγνοια και απαλλάσσεται σιγά σιγά από την άλογη τιτανική της φύση. Και αυτό ακριβώς συμβόλιζαν και τα μυστήρια του Διονύσου Ελευθερέα. Η αρινή σημερία του ηλίου, κατά την οποία κυρίως εντελούνται και τα αδόνια, συμβολίζει το θάνατο των παθών της τιτανικής φύσης της ανθρώπινης ψυχής και την πνευματική της αναγέννηση. Οι ορφικοί συμβόλιζαν την ιερινή σημερία με το θάνατο μεταμόρφωση του Διονύσου Ζαγραίος και την εκ νέου γέννηση από τη φύση του Διός ως Διονύσου του Άνθιου. Που αυτό είναι κάτι, παιδιά, που συμβαίνει σε όλη τη φύση, καθώς την άνοιξη αναγεννάται όλη η φύση. Ο Διόνυσος στη συνέχεια μεταμορφώνεται στον Διόνυσο τον Ελευθερέα, τον Σωτήρα και Ελευθερωτή των ανθρωπίνων ψυχών. Και η Ανάσταση του Άδωνη συμβολίζει την Ανάσταση της ψυχής από τον Άδη. Ο μύθος του Αδόνιδος ουσιαστικά μιλάει για τον κύκλο των επανεσαρκώσεων που κάνει μια ψυχή μέχρι να τελειοποιηθεί. Ο Άδωνης πεθαίνει, κατεβαίνει στον Άδη και μετά από κάποιο διάστημα αναγεννιέται, ξαναγεννιέται. Και όλος αυτός ο κύκλος του θανάτου και της ζωής εκδηλώνεται και σε όλη τη φύση επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο. Το χειμώνα πεθαίνει η φύση και την άνοιξη αναγεννιέται. Η Θεία Κοινωνία, για παράδειγμα, ήταν στα Διονυσιακά Μυστήρια. Λούταν η τρίτη μύηση των ορφικών που είχε να κάνει με την αναγέννηση του Διονύσου. Και αυτήν η γιορτή πρέσβευε ακριβώς αυτό που πρεσβεύει και η χριστιανική γιορτή με την Ανάσταση του Ιησού. Δηλαδή ο Διόνυσος Ζαγραίας μεταμορφωνόταν μέσα από τη φύση του Διός σε Διόνυσο τον Ελευθερέα, τον ελευθερωτή των ανθρωπίνων ψυχών από τα βαριά δεσμά της ύλης. Δηλαδή όλη αυτή η μύηση των ορφικών είχε να κάνει με μια κάθαρση που γινόταν στην ψυχή τους, ώστε να απολέσουν όλα τα τιτανικά, τα αρταρικά στοιχεία της ψυχής τους, όλα αυτά τα κακά που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος και τον δένουν με την ύλη, τον σκλαβώνει στην ύλη, να απελευθερωθεί από όλα αυτά, ώστε να αναστηθεί η ψυχή του και εν τέλει να κερδίσει την αθανασία. Είχε ακριβώς τον ίδιο συμβολισμό με την Ανάσταση του Ιησού, ότι νικά στον θάνατο και κερδίζει την αθάνατο ζωή. Εφόσον φυσικά ακολουθείς έναν ενάρετο τρόπο ζωής, γινόταν την άνοιξη γιατί αυτήν η αναγέννηση εκδηλώνεται και στη φύση. Παρ' όλα αυτά, στην εαρνή σημερία, εκτός από την τρίτη μύση των ορφικών και την αναγέννηση του Διονύσου, είχαμε και τα δόνια, που αλλιώς τα ονόμαζαν και λαμπροί. Ήταν μια γιορτή, ένα θρησκευτικό δρόμενο που είχε να κάνει με την Ανάσταση του Άδωνη. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, ότι τα Αδόνια μυστήρια είχανε και επιτάφιο. Το μείωμα του Αδόνιδος λοιπόν, το άλυφαν με μύρο, το έντυναν με λευκά ρούχα, τέλος το τύλιγαν σε λευκό σεντόνι, το στεφάνωναν και το στόλιζαν με λουλούδια. Μετά ακολουθούσε ο θρήνος και τέλος το περιέφεραν ως επιτάφιο. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό. Η περιφορά βέβαια όμως να τονίσουμε ότι γινόταν μόνο από γυναίκες, κάτι που στο σημερινό χριστιανισμό δεν τελείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κατόπιν πήγαιναν σε πηγές ή ποτάμια και έριχναν το ομοίωμα του Αδόνιδος στα νερά παρακαλώντας
να επιστρέψει ο Θεός από τον κάτω κόσμο. Η δεύτερη μέρα ήταν η μέρα χαράς και εόρταζαν την Ανάσταση του Θεού και την άφιξή Του στον επάνω κόσμο και παρέθεταν πλούσια γεύματα συνοδευόμενα από χορούς και τραγούδια. Αυτή τη γιορτή της Ανάστασης του Άδωνη οι αρχαίοι Έλληνες την αποκαλούσανε λαμπρή. Βλέπουμε εν ολίγης ότι η Ανάσταση που γιορτάζουν τώρα οι Χριστιανοί το Πάσχα συνδυάζει την αναγέννηση του Διονύσου, την Ανάσταση του Άδωνη και έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία από τα Ελευσίνια μυστήρια, όπως το Πανάγιο Φως που τώρα έρχεται από τον Πανάγιο Τάφο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Στην αρχαία Ελλάδα ερχόταν από την Δήλο, όπου εκεί πέρα αναβότανε από τον ίδιο τον ήλιο και όχι με κάποιον ουρανοκατέβατο τρόπο. Το φανέρωνε ο Ιεροφάντης την τελευταία μέρα των Ελευσινίων Μυστηρίων στους μοιημένους. Τώρα ξανατονίζουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα μιλάμε για πραγματικά μυστήρια. Κατανοείται ότι στο σήμερα απλά ανάβουν μια λαμπάδα και για τους περισσότερους εκεί έξω δεν αλλάζει τίποτα. Στην αρχαία Ελλάδα γινόταν κανονική μοίηση και προφανώς αυτό με το φως ήταν συμβολικό. Το πραγματικό φως που έπαιρναν ήταν το νοητό φως. Που για να το πάρουν αυτό το φως κατανοείται ότι έπρεπε πρώτα να κατακτήσουν όλες τις αρετές. Έπρεπε να απαλλαγούν από την κατώτερη τους φύση. Δηλαδή μιλάμε για μια διαδικασία που διαρκούσε πάρα πολλά χρόνια. Με την τελείωσή της να είναι η μοίηση στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου πραγματώνονταν 9 μέρες πλήρες καθάσεως, με την ένατη μέρα να τελείται η μοίηση και οι μοιημένοι να λαμβάνουν αυτή την υπερβατική γνώση. Όταν δηλαδή οι μοιημένοι έπαιρναν αυτό το φως, σήμαινε ότι ο νους τους είχε πλέον αφυπνιστεί. Όπως κατανοείτε, αυτό που κάνουν σήμερα είναι μια καρικατούρα των αληθινών μυστηρίων. Επίσης αναφέρουμε ότι τα Ελευσίνα μυστήρια, τα μυστήρια της έλευσης του φωτός, σταμάτησαν το 392 μετά Χριστόν, όταν ο Θεοδόσος Α διέταξε το κλείσιμο όλων των αρχαίων ιερών σε μια προσπάθεια να καταστήλει την αντίσταση των οπαδών της ελληνικής θρησκείας. Τα τελευταία λόγια λοιπόν του τελευταίου ιεροφάντη των Ελευσινίων μυστηρίων, του Ευμολπίδη, πριν τον σκοτώσουν οι Χριστιανοί, ήτανε ότι ξεκινάει μια μεγάλη πνευματική νύχτα για την ανθρωπότητα. Και λίγα χρόνια μετά, όπως όλοι γνωρίζετε, επήλθε ο Μεσαίωνας. Η πιο σκοτεινή εποχή της ανθρωπότητας στην καταγεγραμμένη ιστορία.